Η κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός χτύπησε περισσότερο τους άνδρες εργαζομένους στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 60% των θέσεων εργασίας που απολέστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αφορούσε άνδρες. 3,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους στην Ευρωζώνη από το τελευταίο τρίμηνο του 2019 έως το τέλος του 2020. Οι απώλειες για τους άνδρες επικεντρώθηκαν στους τομείς του χοντρικού και λιανικού εμπορίου, αλλά και των μεταφορών. Για τις γυναίκες, στους τομείς της ψυχαγωγίας και των υπηρεσιών. 1,9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που χάθηκαν εκτιμάται πως αφορούσαν άνδρες και 1,2 εκατομμύρια γυναίκες. Οι γυναίκες εργαζόμενες είναι περισσότερες σε τομείς που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο όπως ο τουρισμός. Όπως εκτιμάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως, βρίσκουν δουλειά πιο εύκολα εν συγκρίση με τους άνδρες.